Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη στήριξή σας στην παράστασή μας. Θα πρέπει αρχικά να αναφέρω ότι η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση από το Εργαστήριο Θεάτρου του Ομηρίου, ένα από τα παλαιότερα και πιο παραδοσιακά εργαστήρια, ας πούμε, του Ομηρίου. Το Ομηρίο έχει αφιερώσει αρκετές ώρες πάνω στην εκπαίδευση νέων συμμετεχόντων στο κομμάτι του θεάτρου και γι' αυτό το φετινό έργο επιλέχθηκε με δύο γνώμονες. Ο ένας ήταν ο καλλιτεχνικός και ο άλλος ήταν ο εκπαιδευτικός. Η παράσταση λοιπόν αυτή δεν ήταν μια παράσταση στην οποία 6 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο εργαστήριό μας σκηνοθετούνταν. Ήταν μια παράσταση η οποία λειτουργήσε αρχικά εκπαιδευτικά. Τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή δεν εγκατέλειψαν ποτέ τις διαδικασίες του αυτοσχεδιασμού και της εκμάθησης τεχνικής της υποκριτικής τέχνης. Και φυσικά δόθηκε προτεραιότητα στην προσωπική έκφραση όπως και στην πεσινή μας παράσταση, το Μανιφέστο των Κλόουν. Πάνω τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος βλέποντας το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας να ρωτηθεί για ποιο λόγο πάλι το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Σας τόνισα αρχικά την εκπαιδευτική του αξία, γιατί ένα έργο το οποίο είναι διαχρονικό σημαίνει ότι έχει αυτή την αρτιότητα η οποία επιτρέπει στον κάθε ηθοποιό να έχει την έκφρασή του και τη ματιά του πάνω στον κάθε ρόλο. Και δεύτερον, σαν σκηνοθέτης της παράστασης, ο Σέξπιρ είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς ακριβώς για αυτή την αρτιότητα με την οποία εμπλέκει το χιούμορ με τα διάφορα μηνύματα τα οποία θέλει να περάσει. Μιλάμε για ένα έργο βαθύ, πολιτικό, με κοινωνικές προεκτάσεις μέσα από πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ γέλιο, γιατί πρόκειται για μια κωμωδία φυσικά, και με πολύ φρέσκια ματιά, έχουμε προσπαθήσει να φωτίσουμε όλες αυτές τις πτυχές. Είτε έχει να κάνει με την σχέση του ανθρώπου με την εξουσία, είτε με την προσωπική ελευθερία και τον έρωτα. Οπότε, για όσους γνωρίζετε το έργο και είστε θεατρόφιλοι, θα έλεγα να έρθετε να το δείτε για να δείτε μια φρέσκια ματιά και μια καινούρια ακόμα άποψη, την οποία μπορείτε να βάλετε στη συλλογή σας με τις παραστάσεις που έχετε δει από αυτή την παράσταση. Και σε όσους το ξέρετε μόνο σαν τίτλο και το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, ελάτε να σας δείξουμε για ποιο έργο μιλάμε. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι η διάρκεια της παράστασης είναι γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο. Οπότε θεωρώ ότι, ας πούμε, και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι που κάποιοι από το κοινό έχουν δυνατότητα να χαλαρώσουν, όσοι τουλάχιστον ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό τομέα και είναι του πνεύματος, ας πούμε, δεν είναι μια παράσταση απαγορευτική σε διάρκεια. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο έργο, το οποίο όμως εμείς το έχουμε φέρει στα μέτρα που να μπορεί το κοινό να το απολαύσει και ταυτόχρονα να μην χάσει και δύο βράδια από τις όμορφες καλοκαιρινές μέρες που έχουμε μπροστά μας. Παίζεται Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή στις 8.30. Και εδώ να ευχαριστήσω τον Εύη τον Χρήστο για το σκηνικό, γιατί είναι ένα φανταστικό σκηνικό σε αυτή την παράσταση, πρέπει να το δείτε, το οποίο το φωτίζει καταπληκτικά και θέλω να το υπογραμμίσω, η Έλληνα Μαργαριτίδη. Το Μιχάλη το Μάγνη, που είναι ο μουσικός μας επί σκηνής, και μας έχει δώσει έτσι πολύ όμορφη ατμόσφαιρα σε όλο αυτό που κάνουμε, και τον Παντελή που έγραψε τη μουσική μαζί με τον Αλέξανδρο του Τρουκάλη, την Άννα τη Μαυρή για το φανταστικό μακιγιάζ που θα μας κάνει τις επόμενες μέρες. Και φυσικά όλους εσάς, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν το εργαστήριο. Μαζί μου έχω τα παιδιά, τους φίλους μου πλέον και συνεργάτες μου και συμμετέχοντες μαθητές στο εργαστήριο. Τον Παντέλη τον Πιτσικούλη για την Άννα τη Σαβάκη. Και θα ήθελα να σας μιλήσουν και εκεί να σπουν έτσι δύο λογάκια για τη διαδικασία, πώς την είδαν, πώς τους φάνηκε το έργο, ό,τι θεωρούν ότι αξίζει να αναφέρουν. Παντελάκι μου. Πώς είσαι? Θεωρώ ότι είμαστε μια νεοκτήστη ομάδα, δύο χρόνια ουσιαστικά δουλεύουμε μαζί, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δεθούμε και να βγάλουμε ένα συλλογικό αποτέλεσμα πολύ καλό. Και αυτό φαίνεται νομίζω στην παράσταση. Τώρα για την παράσταση έχουμε μια δική μας προσέγγιση, διαφορετική από την κλασική που συνήθως παρουσιάζουν το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Νομίζω είναι πιο νεανική, έτσι. Πραγματικά αυτό που είπε ο Παντελής, ότι έχουμε δεθεί πάρα πολύ σαν ομάδα. Παρόλο που είναι εργαστήρι και δεν είμαστε ομάδα. Εγώ φυσικά συμμετείχα στο εργαστήρι του Ομηρίου, όσα χρόνια λειτουργεί το εργαστήρι, πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο εγώ, και η Ανθούλα Ιβουγδάνου, είμαστε έτσι κάποιοι που είμαστε πιο παλιοί. Αλλά ξαναβρήκε το εργαστήρι τη φρεσκάδα που είχε κάποτε και που κάποια στιγμή μετά από τα χρόνια το είχε χάσει και είμαστε, εγώ τουλάχιστον, μετά από τόσα χρόνια. Και περνάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θεατρικά. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί θεωρώ ότι το θέατρο και η τέχνη γενικώς δεν είναι μόνο το να παίρνεις καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά να παίρνεις και άλλα για την ψυχή σου.
Και πραγματικά τα παίρνουμε και είμαστε εμείς πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πιστεύω ότι αυτό θα φανεί, οπότε θα είναι ευχαριστημένο και το κοινό.